Το βασικό ερώτημα παραμένει. Πώς θα καταφέρουν οι παραγωγοί στις διαρκείς πιέσεις και τα υψηλά καλλιεργητικά έξοδα να βρουν πιστική απάντηση για την εξισορρόπηση του κόστους. Οι νέες παραγωγικές ποικιλίες έρχονται να δώσουν εδώ μία προοπτική τόσο για την διατήρηση της ποιότητας, αλλά και κύρια για την ενίσχυση ή καλύτερα την εκτόξευση της θερματικής απόδοσης. Βασική προϋπόθεση ήταν ότι εξελίχθηκε πλέον, ας πούμε, η στρεμματική απόδοση. Υπάρχουν ποικιλίες διάφορες που καλλιεργούνται, οι παλιές ποικιλίες όπως είναι η σπούντα, πλέον ας πούμε καλλιεργείται πολλά χρόνια και όλοι έχουμε στραφεί σε καινούργιες ποικιλίες. Η εταιρεία PANPROD, Παντελόπουλος ΑΕ, διαμορφώνει νέα δεδομένα στο χώρο και δείχνοντας το δρόμο πόνταρε στην ποικιλία πατάτα σπίντα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η εταιρεία μας πριν από 5 χρόνια κατόρθωσε να εξασφαλίσει ας πούμε μια σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης για την Ελλάδα και για την Κύπρο στην ποικιλία σπίντα. Και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, πλέον έχουμε στοιχεία, πάει πάρα πολύ καλά. Η στρεμματική της απόδοση, ενώ στοχεύαμε ας πούμε, να είναι περίπου γύρω στους 4 με 4,5 τόνους, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εδώ είναι και παραγωγή, σε λίγο θα τους δείτε, που έφτασαν ας πούμε, έως και 7 τόνους. Όσο και αν ακούγεται ας πούμε, το νούμερο λιγάκι μεγάλο, είναι η πραγματικότητα. Έτσι δίνεται μια σημαντική ποσοτική και ποιοτική προοπτική για τους παραγωγούς, την ώρα που αυτοί δέχονται για μια ακόμη χρονιά σημαντικές πιέσεις στην τιμή σε ό,τι έχει να κάνει με το προϊόν της πατάτας. Είναι ο στόχος των εταιριών που εμπορεύονται για να ενισχυθεί το προϊόν πλέον, επειδή τα τελευταία χρόνια τα νούμερα, οι τιμές παραγωγού δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουν σαν μέσο όρο στα 35 λεπτά. Από εκεί και μετά θα πρέπει ας πούμε, να βρεθεί η δυνατότητα της αύξησης της παραγωγής και δυνατόν της μείωσης του κοστολογίου. Η εταιρεία μας έχει πλέον εκεί στοχεύσει και τα καταφέραμε.